Βαγγέλη, φιλιά από μας. Δεν μου έφερε το τραγούδι. Θα το πω μετά. Μιλάκια σε όλους τους τηλεθεατές της Κρήτη TV. Μιλάκια σε όλους. Γιάννη Σπαλιάρα, καλώς ήρθες στην εκπομπή μου Go Out. Δεν μπορούσα να μη σου πάρω μια συνέντευξη. Είμαστε μαζί τώρα δύο μέρες. Πραγματικά με έχεις εντυπωσιάσει και από το χαρακτήρα σου και από το ήθος σου. Όλοι το λένε. Ήρθε η ώρα λοιπόν να το δω και από κοντά. Και ξέρεις, ήθελα να σου πάρω τη συνέντευξη μετά που θα παρουσιάζαμε το καρναβάλι, το Ρεθυμιώτικο, για να μου έλεγες όλη σου αυτή την εμπειρία. Και τις εντυπώσεις μου. Καταρχήν, είμαι πολύ χαρούμενος που βρέθηκα μαζί σου και το παρουσιάσαμε μαζί. Να σας πω ότι τη Χρύσα, με το που έμαθα ότι θα είναι η συμπαρουσιάστριά μου, την Googlera, και είδα μια πολύ όμορφη κοπέλα που μου έβγαζε κάτι άγριο. Στην πραγματικότητα όμως είναι ένα πολύ γλυκό αθώο και ευαίσθητο πλάσμα. Είναι κάτι άλλο από αυτό που βγάζεις. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Για πες τώρα για την εμπειρία σου. Τεράστια εμπειρία, δεν περίμενα τόσο πολύ κόσμο, τέτοιο παλμό, χιλιάδες κόσμος. Ήταν σαν να μας έρχονται κύματα ηλεκτρισμού από κάτω και ενέργεια. Δεν σταματήσαμε να χοροπηδάμε. Παρά την κούραση και την πολλή δουλειά που έχουμε εδώ μέρες που είμαστε στην Κρήτη. Νομίζω ότι δεν καταλαβαίνεις κούραση εκείνη την ώρα, ναι, γιατί ναι, ναι, παίρνεις την ενέργειά τους και σένα πραγματικά σε παρέσυραν και μαζί τους και στο ρυθμό τους και με την ενέργειά τους. Νομίζω και πήρα ενέργεια από τον κόσμο και έδωσα κι εγώ με τη σειρά μου από κάτω στον κόσμο και ήταν πολύ όμορφο αυτό. Μου θύμιζε συναυλία, σαν να είμαστε σε ένα τεράστιο stage και από κάτω ο κόσμος να μας δείχνει την αγάπη του. Σας ευχαριστώ όλους στην Κρήτη για τη θερμή υποδοχή και την πολύ συγκινητική αγάπη που μου δίνετε. Δεν μου λες τώρα, μετά το Survivor, έτσι, αυτή την εμπειρία την κατατάσσεις και αυτή σε υψηλό επίπεδο. Όπως βλέπεις η φωνή μου, όσοι με ξέρετε, δεν είναι τόσο μπάσα κανονικά, έχει αρχίσει και κλείνει. Εντυπωσιάστηκα και από τη νυχτερινή παρέλαση εχθές. Περίμενα ότι θα είναι έτσι μικρότερης εμβέλειας. Κάτι πιο απλό. Ναι, ναι, πολύ απλό, γιατί περιμέναμε σήμερα όλοι το μεγάλο μπαμ. Κι όμως από χθες ο κόσμος έδειχνε να το απολαμβάνει. Το χθεσινό ήταν πιο ελεύθερο, γιατί μπορούσε οποιοδήποτε να βάλει μια μάσκα, μια στολή, χωρίς να είναι σε κάποια ομάδα και να βγει στον δρόμο. Έτσι. Οπότε έχει και αυτό την ομορφιά του. Πολύ ωραίο ήταν και εγώ το είδα πρώτη φορά και πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Ωραία, ας φύγουμε τώρα από το καρναβάλι και ας πάμε σε σένα. Να μου πεις έτσι, τι κάνεις αυτόν τον καιρό, πού σε βρίσκουμε, γενικά γυρίζεις όλη την Ελλάδα. Ναι, ταξιδεύω πάρα πολύ. Λείπω 10 μέρες από το σπίτι μου. Πριν έρθω στην Κρήτη, ήμουνα στην Θεσσαλονίκη για μια φιλανθρωπική εκδήλωση και μετά στην Πρέβεζα για την προώθηση του αρώματός μου. Το άρωμά σου, το οποίο δεν θα το βρούμε στην Κρήτη, διότι συνεργάζεσαι με συγκεκριμένο. Δεν υπάρχει κάποιο κατάστημα ρούζ στην Κρήτη. Πού θα το βρούμε. Κρήτη, αλλά μπορείτε να το παραγγείλετε από το e-shop, που είναι το e-perfume.gr. Και η τιμή είναι 25 ευρώ τα 100 ml. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλό έτσι, για την εποχή που ζούμε. Υπάρχει αντρικό και γυναικείο. Και ευχαριστώ πολύ τον κόσμο, γιατί το έχει αγκαλιάσει και πάει πολύ καλά σε πωλήσεις. Κάναμε έτσι και μια εκδήλωση στην Αθήνα, στη γειτονιά που μεγάλωσα, στον Άγιο Δημήτριο, και δώσαμε τα έσοδα στο Ίδρυμα ΚΠΑ Ορίζοντες για τα παιδάκια με ειδικές ανάγκες και μαζέψαμε έτσι ένα αρκετά σημαντικό ποσό για να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά που έχουν παραπάνω ανάγκη από άλλα παιδάκια. Πολύ ωραία και μπράβο σου που μπορείς και κάνεις τέτοιες κινήσεις, πολύ σημαντικό. Και θέλω τώρα, εκτός τώρα του αρώματος, έχεις κάτι άλλο στο μυαλό σου ή ο Γιάννης, τέλος πάντων, ο Γιάννης Παλιάρας, τι θα ήθελε να κάνει τώρα, τηλεόραση, θα ήθελε να ξαναπαίξει σε σύριαλ, τι τον γεμίζει. Την αγαπάω την τηλεόραση, είναι έτσι κομμάτι της δουλειάς μου και της ζωής μου, είμαι πολλά χρόνια στη τηλεόραση και θα ήθελα να συνεχίσω. Όπως και η ζωή, έτσι και η δουλειά μας είναι απρόβλεπτη. Δεν ξέρεις την επόμενη μέρα που ξημερώνει, μπορεί να χτυπήσει ένα τηλέφωνο και να πέσει μία πρόταση. Ιδανικά θα ήθελα να κάνω ένα σύριαλ, αλλά δεν θα έλεγα όχι και σε μία εκπομπή. Πολύ ωραία. Θες κάτι άλλο να προσθέσεις, έτσι κάτι να πεις εδώ στους τηλεθεατές της Κρήτη TV. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που δώσατε το παρόν και μάλιστα έτσι αρκετά κομψά. Δεν είχαμε έτσι πολλές κλήσεις στο ΕΚΑΒ σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, από ό,τι μας ενημέρωσε και ο Δήμαρχος εδώ. Οπότε έτσι έγινε με μέτρο η χρήση του αλκοόλ. Να προσέχετε πάρα πολύ η κριτική εδώ, αγαπημένη μου κριτική, γιατί πίνετε λίγο παραπάνω και καλά κάνετε βέβαια, αρακή βγάζετε. Αλλά να προσέχετε πάρα πολύ όταν κρατάτε τη μόνη για να μην έχουμε θύματα, έτσι.
Ωραίο, ωραίο και το μήνυμά σου, αλλά είδες και εμείς πόσο σε αγαπάμε. Και οι κριτικοί και οι κριτικές. Το είδες, το ένιωσες, το είδα και εγώ μαζί σου. Και είναι πάρα πολύ όμορφο όλο αυτό. Ναι, είναι πολύ συγκινητικό να σε αγαπάει ο κόσμος. Είναι πραγματικά ό,τι πιο ωραίο έχω ζήσει. Να είστε όλοι καλά. Είμαστε έτοιμοι τώρα να φύγουμε, να πάμε για την καύση της Βασίλισσας του Καρναβαλιού και για την λήξη. Τελετή λήξης, πολύ εντυπωσιακή, με το κάψιμο, όχι του Βασιλιά, φέτος έχουμε Βασίλισσα. Ήταν η Βασίλισσα η αναγέννηση, η πεταλούδα μας, πεταλούδα που βγήκε από το κουκούλι. Συμβολίζει την αναγέννηση και μας έτσι, προδιαθέτει να γίνουμε ο καλύτερος μας εαυτός. Θέλω να είστε ο καλύτερος εαυτός για όλο το 2018. Ωραία, φύγαμε λοιπόν. Φιλάκια πολλά. Go out. Go out.